Να το πληρώσει. Εμένα δεν με νοιάζει, αλήθεια. Αλλά να ξέρετε ότι ο θυμός δεν φεύγει με την εκδίκηση, αλλά με τη συγχώρεση. Πες στη Χριστίνα ότι αν δεν έρθει στο σπίτι μας, θα έρθω εκεί να την πάρω με το ζώο. Καλή η δικιά μου η παρέα, αλλά περνάει δύσκολα τώρα. Και θέλει εσένα δίπλα, τον αδερφό της. Ευχαριστώ για το φαγητό, για την κουβέντα. Τώρα μπορώ να πάω στον πατέρα μου και να του πω ότι έκανα παρέες. Τα ρίξεις πάνω μας. Καλά έκανες. Είπα απλά την αλήθεια. Και επίσης είπα ότι δεν πρόκειται να σας συγχωρέσω ποτέ γι' αυτό. Όπως δεν πρόκειται να συγχωρέσω ούτε τον εαυτό μου. Δεν έχεις μετανιώσει. Είσαι ο ίδιος ψυχρός, σκληρός και απόμακρος και δεν σπάς με τίποτα. Αλλά τους άλλους τους κάνεις χίλια κομμάτια. Ειρήνη. Κορίτσι μου, τι έγινε, τι έχεις, περιμένεις παιδάκι. Μη το πεις. Σε παρακαλώ, δεν το ξέρει κανείς, μόνο η μάνα μου. Εντάξει. Όχι μάτια μου, ρε. Δεν έγινε τίποτα κακό. Για καλό είναι. Έλα μου, έλα. Εντάξει, είσαι κάπως καλύτερα. Ναι, φεύγω. Για, έλα. Ρε Ειρήνη, έχεις πυρετό, πού θα πας? Εντάξει, πρέπει να φύγω. Δεν θα πας πουθενά έτσι. Πουθενά δεν θα πας έτσι. Αύριο πρέπει να πάω να καταθέσω. Ωραία, αύριο το πρωί λοιπόν με το καλό που θα ξυπνήσεις, σε φέρνω εγώ εδώ, παίρνεις το αυτοκίνητό σου και τέλος. Έλα. Πού? Εκεί. Έλα, λέω. Μίλησες καθόλου με τον πατέρα σου? Μίλησα εγώ. Πήγα και τον βρήκα. Γιατί το έκανες αυτό, αφού βαθουλόμουν εδώ για λίγο? Ήθελα να του εξηγήσω ότι δεν τον απορρίπτεις, αλλά ότι έχεις ανάγκη να φύγεις για λίγο καιρό από το σπίτι σου. Και τι έκανες, έδιωξε? Δεν έπρεπε να το κάνεις, έχασες το χρόνο σου. Χριστίνα, σε χρειάζεται. Δεν είναι καλά. Γιατί είμαι εγώ. Κι εγώ το χρειάζομαι. Και αυτός τι κάνει? Πίνει όλη μέρα και καταργέται τον ξένο. Θα τον κάνει να πληρώσει και όλα αυτά. Έτσι θα ζούμε πια. Ή να περιμένω να το κάνει και μετά να τρέχω στη φυλακή να τον βλέπω? Εντάξει, δεν θα φτάσει μέχρι εκεί. Δεν νομίζω. Γι' αυτό τύπο να πάμε στην Αθήνα. Δεν ακούει τίποτα όμως. Θα σου πω, αν θες να φύγω, θα φύγω. Θα βρω κάπου να πάω αλλού. Μη λες βλακίες. Σου είπα ότι μπορείς να μείνεις όσο θες και το νόμο. Αλλά ο πατέρας σου είπε πως αν δεν γυρίσεις στο σπίτι, θα έρθει να σε πάρει με το ζόρι. Λες και με 10 χρονών. Ας έρθει, εγώ δεν πάω πουθενά. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να του μιλήσει? Κάποιος που να τον ακούει? Η μάνα του Άρη. Το έκανε ήδη, αλλά δεν την ακούει το αυτή. Η Χριστίνα έφυγε από το σπίτι. Ναι. Πήγε να μείνει με τον Μάρκο. Θέλει να φύγουμε για την Αθήνα. Αλλά εγώ δεν πάω πουθενά. Μ' ακούς? Πουθενά δεν πάω. Πριν πληρώσει αυτός για το κακό που μας έκανε. Μ?
που σε πήρε από κοντά μου. Σε μια καταραμένη στιγμή. Και έχασε η Χριστίνα μας τη μάνα της. Εγώ πρέπει να ζήσω χωρίς εσένα. Τι λες? Δεν πρέπει να πληρώσει, δεν πρέπει? Σου πήρε τα παιδιά σου, έλεγες. Και ήθελες να τον εκδικηθείς, να τον κάνεις να πονέσει όσο εσύ. Εγώ τότε δεν καταλάβαινα. Όχι, δεν καταλάβαινα. Δεν μπορώ. Το ξέρω ότι η Χριστίνα με χρειάζεται τώρα όπως χρειαζόταν εσένα τότε. Το ξέρω ότι πρέπει να είμαι δυνατός. Να σταθώ δίπλα της, να τη στηρίξω, αλλά... η καρδιά μου έχει γίνει 1000 κομμάτια. 1000 κομμάτια. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Πες μου τι πρέπει να κάνω και εγώ θα το κάνω, σου το υπόσχομαι. Εσύ με ξέρεις, με καταλαβαίνεις. Πες μου, έβασε. Η Εύα Κασιμάτη ήταν Ευαγγελιό Λοΐζου. Την ώρα που ο Κυριάκος σκότωσε τον Νικήτα, έριξε και το γιο του στον Μιχάλη στη θάλασσα και πνίγηκε. Και η Ευαγγελιό με το μωρό, τη Δέσποινα, εξαφανίστηκαν και η αστυνομία δεν τις βρήκε ποτέ. Η Ευαγγελιό έγινε η Εύα Κασιμάτη και γύρισε μετά από 25 χρόνια στην Κύπρο και σκοτώθηκε στο αμάξι του ξένου που είναι ο Κυριάκος. Αν η Ευαγγελιό ζούσε και γύρισε, η Δέσποινα που είναι? Χαρά, έρχεσαι λίγο. Εδώ βλέπω μια έγκριση για την επισκευή ενός φορτηγού μας με την υπογραφή του δώρου. Ναι, ήρθε σήμερα από το λογιστήριο. Ναι, δεν την έχω ελέγξει. Δεν ήρθε από εδώ πρώτα? Όχι, ήρθε κατευθείαν από το λογιστήριο. Ποιος του το έστειλε? Δεν ξέρω, μάλλον από το τμήμα συντήρησης. Οκ, ευχαριστώ. Ωραία είναι. Μέσα δεν είναι τόσο ωραία. Έχεις την ησυχία σου όμως. Μήπως έχεις τίποτα για τον πυρετό?
Όχι. Δεν πειράζει. Νιώθω λίγο καλύτερα. Αλήθεια. Έχω τσάι. Να σου κάνω ένα τσάι. Και μάντεψε, είναι του βουνού. Όχι, μωρέ, γέλασε το κοριτσάκι μου. Φέρτε το. Δεν γύρισε ακόμα ο Άρης. Το βλέπεις κάπου. Μη μου πεις ότι είσαι ενευριασμένος ακόμα, που βγήκα το πρωί να μιλήσω στο Θέμη. Γι' αυτό αρχίσεις να πίνεις από τώρα. Σου είπα... Ξέρω τι μου είπες, Λουίζα. Ξέρω τι μου είπες. Ότι ήταν πολύ στεναχωρημένος και ότι πήγες από εκεί να τον παρηγορήσεις. Δεν θέλει παρηγορία, Δώρο. Περνάει πολύ δύσκολα και δεν έχει φίλους εδώ. Κάποιον να του σταθεί θέλει. Και από πότε εσύ έγινες φίλη του? Από τότε που εσύ είσαι κλεισμένος εδώ μέσα και δεν σε νοιάζει τι γίνεται γύρω σου. Α, εγώ φταίω τώρα δηλαδή. Που είμαι καρφωμένος εδώ μέσα. Αυτό μου λες. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Αυτός ο καυγάς μάλλον. Πάω να φτιάξω κάτι να φάμε απόψε. Έλα, Φίλιππε. Έλα, Δωρό. Πώς πάει? Πώς να πάει. Εδώ μέσα, καρφωμένος όπως πάντα. Εντάξει, δουλεύεις εκεί. Τουλάχιστον. Διαφορετικά θα είχα σαλτάρει ήδη. Τι έγινε, πώς και με παίρνεις, συνέβη κάτι? Ναι, έχω μία έγκριση με την υπογραφή σου για μία επισκευή ενός φορτηγού μας. Ναι, με ενημέρωσαν ότι χάλασε και ήθελα να υπογράψω τα χαρτιά της έγκρισης της επισκευής του. Θυμάσαι ποιος? Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος ήταν. Κάποιος από τους συντηρητές. Τι είχε? Δεν ξέρω ακριβώς τι βλάβη είχε και δεν ρώτησα κιόλας, Φίλιππε. Συγγνώμη, δική τους δουλειά δεν είναι? Ναι, και δική μας δουλειά είναι, Δώρο, να ελέγχουμε. Και τι έπρεπε να κάνω εγώ τώρα? Να σηκωθώ και να πάω να δω τι σκατά έπαθε το φορτηγό? Ε, αφού δεν μπορώ να βγω από εδώ μέσα. Αν μου το έλεγες, θα πήγαινα εγώ να δω τι συμβαίνει. Εσύ, ε. Καλά, εσύ άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Θα τρέχεις τώρα και για τα φορτηγά μας? Το φορτηγό ήταν καινούριο. Δεν σου φάνηκε παράξενο που χάλασε? Όχι, Φίλιππε. Δεν μου φάνηκε παράξενο. Για να το είπε ο συντηρητής, έτσι θα είναι. Και συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει. Εσύ τι ζόρι τραβάς? Ότι υπέγραψες μία έγκριση για ένα ποσό της εταιρείας χωρίς να μου το πεις. Σοβαρά μιλάς τώρα? Σιγά το ποσό. Δική μου είναι η εταιρεία, φίλε, όχι δική σου. Από πότε πρέπει να σε ρωτάω για το τι κάνω? Δεν σου είπα να με ρωτάς. Θέλω να ξέρω τι γίνεται για να ενημερώνω τον Χριστόφορο. Μπράβο. Ενημέρωνε τον. Αν και δεν νομίζω να τραβάει κανένα ζόρι αυτή την περίοδο για τα φορτηγά μας. Τραβάει για όλα ζόρι, Δώρο. Ναι, κάτι έχω καταλάβει. Για να έχει χαθεί από προσώπου γης. Θα τα πούμε. Φίλοι, πώς ήταν? Τι ήθελε, έγινε κάτι στη δουλειά? Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι, αυτό έγινε. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Χριστόφορος έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης και έχει αφήσει το τσιράκι του πίσω να κάνει κουμάντο στην εταιρεία. Για να με βάζει να τα λέω όλα χαρτί και καλαμάρι. Πού? Στη δική μου εταιρεία. Να τρελάθουμε τελείως έτσι. Ζάχαρη δεν έβαλα. Ναι. Πρόσεχε εκεί. Σε ευχαριστώ. Πεινάς να σου φτιάξω κάτι να φας? Έχω ντομάτες, αυγά, τυρί, ελιές, τέτοια. Εντάξει με. Να σου κάνω μια τηγανιά πατάτες. Όχι, όχι. Εντάξει με. Μήπως θες να ξαπλώσεις? Έχω δίπλα εδώ, έχει ένα δωμάτιο, έχω κρεβάτι. Εντάξει με. Αλήθεια. Ναι. Ωραίο είναι. Μοσχοβολά ή βουνό? Πιες, πιες. Είναι κάποιος? Όλο με τρομάζεις, εσύ το ξέρεις.
Έψαχνα να βρω το καπέλο μου. Πρέπει να το έχασα κάπου εδώ πέρα. Είχα έρθει το μεσημέρι να δω πώς είσαι. Αλλά έλειπες. Καλά είσαι από ό,τι βλέπω, ε. Α, να το βρήκα. Ευτυχώς το λατρεύω αυτό το καπελάκι. Είναι το αγαπημένο μου. Δεν ξέρεις τι έχω πέρασει με αυτό πάνω στο κεφάλι μου. Σαλμονέλα. Καλό. Έχει φλάκα, ε. Δεν σου φαινόταν, ε. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μου λες, έχεις κανένα χάπι για τον πυρετό? Έχεις πυρετό? Έχεις ή όχι? Έχω ένα μικρό φαρμακείο στη σκηνή και ο Ρανάκης. Στο φέρω. Ήταν. Μια χαζή που έχει στήσει το τσαντήρι της εδώ παρακάτω. Και σου χαλάει την ησυχία, ε. Φίλοι, πώς είναι? Μην του πεις ότι είμαι εδώ. Την είδες την Ειρήνη? Τι σε ήθελε? Είπε ότι ήταν σημαντικό ζήτημα ζωής και θανάτου. Τι είναι? Όλα καλά. Ναι, κάτι άλλο. Μίλησα με τον Δώρο πριν. Έχει υπογράψει μία έγκριση για μία επισκευή ενός φορτηγού μας που χάλασε. Του το είπε, λέει, ένας συντηρητής. Και? Μου φάνηκε περίεργο, γιατί το φορτηγό είναι καινούριο. Ο συντηρητής ειδοποίησε τον Δώρο αντί για εμένα. Και όταν το ρώτησα ποιος ήταν, δεν θυμότανε. Και μετά αρπάχτηκε κιόλας. Θα μάθω ποιος ήταν ο συντηρητής και θα τον ρωτήσω τι είχε. Ευχαριστώ που δεν του είπες τίποτα. Αυτός είναι. Θέλω να πάω έξω από να μιλήσετε. Όχι. Κατάλαβες που είπε να βρεθείτε? Θα το βρω. Ποιο είναι αυτό το ζήτημα ζωής και θανάτου? Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Αυτό θα το μάθω έτσι κι αλλιώς. Κάνε λίγη υπομονή τότε. Πες μου, Ειρήνη. Δηλαδή, για σένα ανησυχώ, για τον ξένο. Μου φωνάζεις ξένο τώρα? Κολλάς σε κάτι λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρειες. Έτσι σκεφτόμουν όταν ήμουν μπάτσος κι εγώ. Και ήταν όλα πιο δύσκολα. Ενώ τώρα τι? Είναι εύκολα. Τι με κοιτάς έτσι? Ναι, έπεσα από το ρόσι νεφάκι μου. Κάποια στιγμή θα γινότανε. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Θα με κάνει πιο δυνατή. Είσαι δυνατή. Απλά δεν το ξέρεις. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που σ' αγαπάω. Ό,τι κι αν είναι. Αυτό το ζήτημα ζωής και θανάτου που θες να δεις το Χριστόφορο. Μην το αφήσεις να σε χαλάσει. Όσο ακόμα να χαλαστώ, γίνεται? Γίνεται, Ειρήνη. Και αν μπορώ να κάνω κάτι για να μη σου συμβεί, θα το κάνω. Ό,τι και να μου κοστίσει. Έχω και το ποταμάκι μου. Ωραία είναι. Έφερα τα αντιπηρετικά. Γεια. Είναι η Έλενα. Φέρτα. Ορίστε, πάρτε τα.
Δεν ξέρω τον έχει το Μανώλη, αλλά σε λυπάμαι που είσαι εδώ μαζί του, αλήθεια. Ποιον? Το Μανώλη. Έτσι δεν το λένε. Τουλάχιστον έτσι μου είπε η κυρία που του φέρνει τα ψώνια. Απορώ πως τον ανέχεται. Εντάξει, πηγαίνω τώρα. Άγιο. Το βλέπεις. Σήμερα το πρωί λιποθύμησε και εγώ πήγα να τον βοηθήσω. Άγιο, άγιο. Άγιο. Τι σου έλεγα, αυτό είναι το ευχαριστώ για τα υπηρετικά που το έφερα. Λοιπόν, επειδή μάλλον εσύ είσαι άρρωστη, θα πάρεις ένα το βράδυ και ένα το πρωί. Αν δεν σου πέσει, πάρ' το γιατί ακόμη μέρες, εντάξει. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είμαι η Ειρήνη. Ρε Ειρήνη. Ευχαριστικά σου, Ειρήνη. Μανώλης. Συμπαθητική είναι. Ναι, πολύ. Εδώ είσαι. Είναι εντάξει, άνετο. Και εσύ? Εγώ δεν κοιμάμαι και πολύ. Λοιπόν, έλα. Αυτή έξω είπε ότι λιποθύμησες το πρωί. Δεν είσαι καλά. Πάω τώρα κάτι να σου φτιάξω να φας και μην πεις όχι. Δεν θα τα πας αυτά νηστική. Έλα. Ευχαριστώ. Ποιες έχεις με τον Ξένο και την Εύα, Ειρήνη? Μπαμπά! Πετράτο, οι καταθέσεις για την υπόθεση της έκρηξης του αυτοκίνητου του Ξένου. Αύριο που θα δώσει κατάθεση υπαστυνόμος Αντρέου, τις έχουμε ολοκληρώσει. Ειδοποιήθηκες, δεν είναι? Αύριο θα είναι εδώ. Ωραία. Θα τις πάρω εγώ κατάθεση. Τον Ξένο τι να κάνω, να τον πάρουμε τηλέφωνο να έρθει να πάρει τα όπλα του ή όχι ακόμα? Όλα καλά? Ναι. Μια χαρά, μια χαρά. Έλεγα τον Ξένο, τι να κάνουμε, να τον πάρουμε τηλέφωνο ή όχι? Όχι ακόμα, αύριο θα σου πω εγώ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Από αυτά που είπαμε, κατάλαβα ότι είχες και εσύ κάποιο άσχημο μπλέξιμο με ναρκωτικά και τέτοια. Ήθελα να σου πω ότι δεν έχει νόημα να τα σκέφτεσαι πια. Σημασία έχει ότι τα κατάφερες και τώρα είσαι καλά. Αυτό να σκέφτεσαι.
Θα προσπαθήσω να το κάνω. Σε ευχαριστώ που μοιάζεσαι. Χαλάρωσα, αστυνομέ. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ, το τσέκαρα. Είπες ότι έχεις κάποια ιδέα στο ποιος μπορεί να σκότωσε τον Πολυβίου. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ξέρω όμως κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει να το βρεις. Συναντήθηκα με τον Πολυβίου πριν το σκοτώσουν. Κάποιος του στείλε μήνυμα από το παλιό κινητό του Χρυσοχώου. Αλλά αυτός είχε αλλάξει αριθμό. Του είπα να πάει στο ραντεβού για να δούμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το τηλέφωνο. Σε αντάλλαγμα θα τον στέλναμε στο εξωτερικό. Εκείνος δέχτηκε να το κάνει. Μετά από κάνα δύο μέρες μου στείλε μήνυμα να βρεθούμε στα βουνά. Ναι, κάπου κοντά στο χωριό του Καλοπαναγιώτη. Να. Πώς το ξέρεις? Πήγα, αλλά δεν ήταν ο Πολυβίου. Ποιος ήταν? Ένας με μηχανή. Φορούσε κράνος, δεν είδα πρόσωπο. Με πυροβόλησε, του ρίξε κι εγώ κανένα δυο. Μετά άκουσα ότι βρήκατε νεκρό το Πολυβίου. Άρα αυτός που έχει το κινητό του Χρυσοχώου είναι αυτός που σκότωσε τον Πολυβίου. Πήρε το κινητό του και μου έστειλε μήνυμα να βρεθούμε. Δήθεν ότι είναι ο Πολυβίου. Για να με βγάλει από τη μέση. Και για ποιο λόγο να σκοτώσει ένα και τον Πολυβίου? Προφανώς είχαν προηγούμενα και με τον Πολυβίου και με τον Χρυσοχώ. Τα τσούγκρισα και τον τη φύλαγε. Και δεν έχεις ιδέα ποιος μπορεί να είναι αυτός? Έχω μια ιδέα. Αλλά θέλω να σιγουρευτώ. Στα πω όλα αυτά για να ξέρεις ότι αυτός που σκοτώσει τον Πολυβίου έχει και το κινητό του. Αν είναι έτσι, τότε θα το έχει ξεφορτωθεί όταν το σκότωσε. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Για να μου στείλει μήνυμα να ξαναβρεθούμε. Και ξέρω ότι θα πάω. Γιατί? Για να τον καθαρίσω. Πριν με καθαρίσει αυτός. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Φίλιππε. Πώς από εδώ, αγόρι μου. Έγινε κάτι? Γεια, Σοφία. Μήπως είναι εδώ η Ειρήνη? Όχι. Κάτσε. Τι? Την ψάχνω, την πήρα τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Πέρασε και από τον Μάρκο. Μήπως ήταν εκεί, δεν ήταν, οπότε σκέφτηκα μήπως ήταν εδώ. Στο Μάρκο? Γιατί στο Μάρκο μένει εκεί? Την είδα. Ήρθα από εδώ και μιλήσαμε λίγο. Όταν μιλήσατε, σου είπε κάτι για τον Χριστόφορο? Για τον Χριστόφορο? Σαν τι να μου πει για τον Χριστόφορο? Ήθελα να τον δει, να του μιλήσει. Τη ρώτησα γιατί δεν μου είπε. Ρώτησα για τον Χριστόφορο, ούτε αυτός μου είπε. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, δεν είναι κάτι. Απλά ανησυχήσα που δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Λάθος, δεν έπρεπε να έρθω εδώ. Σε ανησύχησα, τσάμπα. Όχι, καλά έκανες. Έτσι κι αλλιώς είχα σκοπό να της μιλήσω αύριο. Θέλω να μαθαίνω πώς είναι και τι κάνει. Σοφία, αν της μιλήσεις, μην της πεις ότι σου είπα για τον Χριστόφορο. Ας την, ας το πει αυτή. Εντάξει. Να σου πω. Όταν σου είπε ότι θέλει να μιλήσει στο ΞΕΜ, σου είπε και για κάτι άλλο? Τι άλλο? Τίποτα. Για μας που βρεθήκαμε και μιλήσαμε. Στο καλό, αγόρι μου.
Βρε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έφερα φαΐ για τον πεινασμένο, αφού έχει νυχτερινή βάρδια. Και που ξέρεις ότι είναι πεινασμένος? Ναι, που ξέρω, το φαντάζομαι. Ξεχνάς να φας τελευταία. Ωραία μυρίζει, τι είναι? Έκπληξη. Τι χαμός είναι αυτός? Οι καταθέσεις από την υπόθεση της έκρηξης. Και λήψη πνευματική της ειρήνης που θα έρθει αύριο. Α, θα πει για τον ξένο, ε. Κάτι άλλο σε ανησυχεί εσένα όμως, ε. Μόνο πολλά με ανησυχούν, αλλά... Εντάξει, είπε θα το κάνει και θα το κάνει. Έλα, μωρέ, μην ανησυχείς, μια χαρά θα τα καταφέρει. Να σου πω, πέρασα από το δικαστήριο σήμερα. Ακόμα δεν έχει βγει η απόφαση για την Αμάλα που θα μείνει μαζί μας λόγω ειδικών συνθήκων. Ελπίζω να μην αργήσει άλλο. Πετράτος, παρακαλώ. Γεια σας, κυρία Δημητρίου, τι κάνετε? Ναι, βρίσκομαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ναι. Θέλετε να κλείσουμε ένα ραντεβού για να είμαι κι εγώ στο σπίτι, μήπως? Καλώς. Εντάξει, θα περιμένω. Καλό βράδυ. Τι μας είπε, τι? Θέλει να περάσει από το σπίτι, λέει, για να δει αν είναι κατάλληλος ο χώρος για να έρθει να μείνει η Αμάλα. Τι είπαμε πως κλείσουμε ραντεβού, αλλά λέει δεν ξέρει πότε θα περάσει. Εντάξει, τα συνηθίζουν αυτά, ξέρεις, κάνουν να προειδοποιείται σε επισκέψεις για να δουν την πραγματική εικόνα. Τι μωρέ, θα πάω να βάλω κουνουπιέρα στο κρεβάτι της Αμάλα? Θα εξαφάνιζες τα τσοντοπεριοδικά και θα έσβηνε στα παράνομα site αν ήσουν σεξομανής ή παιδεραστής. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευτυχώς που μου το είπες. Δηλαδή, εσύ δεν θα ανησυχούσες, ε? Ένας 30χρονος θέλει να υιοθετήσει ένα κορίτσι 14 χρονών. Ξέρεις πόσα έχουν δει τα μάτια σου εκεί μέσα, ε? Πολλά. Θα σου πω, αύριο, για καλό και για κακό, βάλε καμία σκούπα. Λοιπόν, άντε, καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πέρασε να το πώς είσαι. Σου έπεισε ο πυρετός? Νομίζω πως ναι. Ήπια ένα από τα χάπια σου χθες και βοήθησε μάλλον. Τέλεια. Ετοιμαζόμουν να πάω για πεζοπορία. Έχει ένα φοβερό μονοπάτι εδώ πάνω. Δεν ξέρω αν έχεις όρεξη. Πέρασα να δω πώς είναι η ειρήνη. Τώρα γιατί απολογούμε σε αυτόν? Σε ευχαριστώ, αλλά πρέπει να γυρίσω στη Λευκοσία. Έχω δουλειά. Κρίμα. Τι πειράζει, μπορεί να βρεθούμε στη Λευκοσία, ε. Ποιος ξέρει. Ας δώσω το κινητό μου. Ειρήνη.
Χάρηκα. Και πάλι ευχαριστώ για τα χάπια. Εγώ χάρηκα. Γιατί σε νευριάζει τόσο? Καλή είναι και συμπαθητική. Μπουκιά δεν έβαλε στο στόμα σου, ρε κορίτσι μου. Να σου φτιάξω κάτι άλλο? Όχι, δεν πεινάω. Και πρέπει να πάω έτσι κι αλλιώς. Με περιμένω στο τμήμα. Τι θα κάνεις όταν μάθουν ποιος είσαι? Με το παιδί σου εννοώ. Θα το προσέχεις εσύ. Κάνε, Ειρήνη μου, αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ και άσε με εμένα. Είναι άνθρωποι που την κακιά την ώρα την έχουν μέσα τους. Δεν το λέω εγώ, ο Καριωτάκης το είπε. Για σένα? Για όλους σαν εμένα. Συγγνώμη, σε έπαιρνα στο κινητό να δω αν γύρισε η Χριστίνα. Δεν απαντούσες, ανησύχησα και... Δεν γύρισε. Είναι στο Μάρκο ακόμη? Θα φτιάξω καφέ. Όχι. Όχι, άσε να φτιάξω εγώ. Εσύ καλύτερα να πας σπίτι σου. Ο άντρας σου... Δεν του αρέσει να έρχεσαι εδώ και ίσως έχει δίκιο. Δεν έχει κανένα δίκιο. Του είπα πως περνάς δύσκολα. Έχεις ανάγκη από φίλους να σε στηρίζουν. Αυτό κάνω επειδή είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε? Είμαστε, αλλά... Δεν έχει αλλά. Αν ο δώρος δεν το καταλαβαίνει, είναι δικό του πρόβλημα. Λοιπόν, θα φτιάξω έναν καφέ και κάτι να φας. Έλα. Ευχαριστώ. Για ποιο πράγμα? Που δεν μ' άφησες να φύγω. Νιώθω καλύτερα σήμερα. Χάρη στη Χαζή και το χάπι της. Χάρη σε όλο αυτό. Είχα καιρό να κοιμηθώ τόσο ήρεμα. Στο Φίλιππο θα το πεις για το γλέντι? Όχι, δεν ξέρω ακόμα αν θα... Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, γι' αυτό. Είπες ότι δεν θα το πεις σε κανέναν. Η μάνα σου τι σου είπε? Κανονικά ούτε σε αυτήν έπρεπε να το πω. Άλλα λέγανε και μου ξέφυγε. Τι σου είπε? Ότι αυτό το παιδί θα είναι η παρηγοριά μου. Και αν δεν το κρατήσω, δεν θα μπορώ να βρω παρηγοριά πουθενά. Καλά λέει. Να, εντάξει. Καλά λέει, Ειρήνη. Να σου πω εγώ... Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, με όλα αυτά που έκανα, μετά από όλη αυτή την καταστροφή, όλη αυτή την κατάρα που έχω σκορπίσει γύρω μου, είμαι εδώ. Μπορεί να τυράνια είμαι, μπορεί να βασανίζομαι, αλλά είμαι εδώ. Αν δεν είχα τον Ανδρέα και τώρα σένα και τον Μάρκο, θα ήμουν ακόμα εδώ, πιστεύεις? Καλά λέει.
Γιατί με ακολουθείς? Τι θες? Είσαι ο Κυριάκος Βασιλείου. Κάνεις λάθος. Παρά τα μίσο κοντάξι. Εσύ είσαι. Σε ψάχνα 3 χρόνια και σε βρήκα. Και θα πληρώσεις για το θάνατο του Νικήτα. Ας το κάτω. Κάνεις λάθος σου λέω. Δεν ξέρω κανέναν Κυριακό Βασιλείου. Λες ψέματα. Σκότωσες τον αδελφό μου και θα τον πληρώσεις, παλιάνθρωπε. Μην είναι μακριά μου, άκουσες. Δεν θα του κάνω εγώ τη χάρη, ούτε για τη Χριστίνα. Δεν θα το κάνω. Και τι θα κάνεις? Θα περιμένω. Μέχρι να τον βρουν και... και τότε θα τον φροντίσω για το κακό που μας έκανε. Μπορεί να σου γύρισε λίγο το γόνατο, δεν είναι τίποτα. Τίποτα θέλεις εσύ αυτό? Πού πας? Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, μη σε πετάξω εγώ από κάτω τώρα να τελειώνουμε. Τι εννοείται? Εννοώ ότι υπογράφηκε από τον κύριο Νεοκλέος, ενώ δεν είχε ενημερωθεί το οικονομικό τμήμα της εταιρείας. Μας πήραν τηλέφωνο ότι βρέθηκε σήμα από το κινητό του Πολυβίου. Πού βρέθηκε το σήμα? Κοντά στην εταιρεία του ξένου. Απόψε φεύγει το φορτηγό για το Λίβανο. Αν δώσει εντολή να το ψάξουν. Δεν θα δώσει. Ακόμα και αν το κάνει, δεν θα βρει τίποτα. Θα δώσω λίγο να δώσω συμπληρωματική κατάθεση για την έκρηξη. Και θα του τα πω όλα. Ποια όλα? Τι έγινε εκείνη τη μέρα. Και θα του πω ποιο είναι ο ξένος.